οι Λιθουανοί προσέρχονται στις κάλπες για να εκλέξουν το νέο πρόεδρο της χώρας. Ο Γκιτάνας Ναουσέντα διεκδικεί μία ακόμη πενταετή θητεία, ενώ απέναντί του έχει 8 υποψηφίους. Εάν κανείς δεν συγκεντρώσει το 50% των ψήφων, τότε ο δεύτερος γύρος θα διεξαχθεί στις 26 Μαΐου. Παράλληλα με τις προεδρικές εκλογές, πραγματοποιείται και δημοψήφισμα. Οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν αν θα λάβουν διπλή υπηκότητα εκατοντάδες χιλιάδες Λιθουανοί που ζουν στο εξωτερικό. Κατά την προεκλογική εκστρατεία κυριάρχησε ο πόλεμος στην Ουκρανία και η επιθετικότητα της Μόσχας έναντι των χωρών της Βαλτικής. Οι περισσότεροι υποψήφοι πρόεδροι προτείνουν σημαντική ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας.